θέλαμε να εντάξουμε μέσα στα πλαίσια αυτού του βίντεο, του τελικού, είναι η Σαντορίνη, μήνα Φλεβάρι του 2016 και η αντιδιαστολή αυτής της εικόνας με την εικόνα που είδαν οι σύνεδροι το 1933. Υποστηρίζω ότι κάθε άνθρωπος που αγαπά τη ζωή και αγωνιά για το αργό ναυάγιο της συνείδησης μέσα στη θύελλα της πρώτης μηχανοκρατίας πρέπει να επιβιβάζεται στο πλοίο από τη Μασσαλία και να βάζει πλώρη για την Ελλάδα. Εκεί βρίσκεται η αφετηρία της Δύσης μας. Το παιδί για την απογείωση, αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ατομικό φωτισμό. Σας ευχαριστούμε. Ladies and gentlemen, we will dim the cabin lights for take-off. You may use your individual reading light if so desired. Thank you. Πρέπει κανείς ότι άμα πάει στο φρύδι επάνω, όχι φρύδι δεν βλέπει πλέον, όλες οι ταράτσες είναι καλυμμένες με πέργολες, είτε είναι ξύλινες πέργολες, είτε είναι μεταλλικές πέργολες, ανοιγόμενες πέργολες, κρύσταλλα. Οποιαδήποτε περίφραξη, μπαλκόνια, ξύλινα, τζάμια, πλαστικές τέντες διαφανής, τζαμαρίες ολόκληρες, δηλαδή η απόλυτη αλλίωση του τοπίου και το πιο σημαντικό, ότι πλέον δεν κατοικούνται οι οικισμοί. Τον που απασχολείται με καθημερινές τακτικές εργασίες δεν τίνει διόλου προς παιδικές ψυχαγωγίες. Αλλά τραγουδά και χορεύει, ασβεστώνει το σπίτι του μέσα και έξω, σε ορισμένες περιοχές την παραμονή κάθε Κυριακής ή για τις μεγάλες γιορτές της χρονιάς. Είναι μια ανήσυχη τομή. Και είναι αυτό το σχόλιο που γίνεται, ότι η διατήρηση, η συνέχεια του φυσικού τοπίου είναι πρωτίστως ένα ζήτημα κλίμακας. Κεντσικκάνο Ριδόνι-σαν. 1976年に 政府が進める復興プロジェクトの一員として島にやってきました。ここは地震で崩壊したことがよくわかる建物です。当時、震災から20年以上。So that was focused on the little construction sites here and there on the island, and we thought that it was a good way to have like a proof of the process.What we are in interest for the workshop, like the modernization, the urban sprawl, also the maintenance of the traditional buildings. Έλα να δεις από εδώ. Θα είναι ακόμη πιο καλά. Δεν τραβήσαμε από πάνω ακόμη πιο καλά. Εσύ τι νοσείς, ε! Όταν η Σαντορίνη κατακλείζεται από τουρίστες και από ανθρώπους το καλοκαίρι, συγκροτεί ένα σύνολο. Σήμερα λοιπόν το Φλεβάρι, η απουσία αυτού του κοινωνικού προτύπου μας δίνει όχι μόνο τη δυνατότητα να περπατήσουμε στο χώρο, αλλά την ίδια τη δυνατότητα να δούμε την αρχιτεκτονική εικόνα της Σαντορίνης. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχετε προσπαθήσει κάποιοι να κάνετε, που αρχίζετε από την αρχαία, ας πούμε, θύρα και τα διάφορα στοιχεία που αναγνωρίζετε εκεί και στην κλίμακα και στο μέτρο και στα διάφορα
στοιχεία, ας πούμε, και στο δομημένο και στο φυσικό περιβάλλον και στη σχέση του δομημένου με το φυσικό και πώς αυτά εξελίσσονται στον χρόνο. Δηλαδή, ο τόπος έτσι όπως τον έχω στο μυαλό μου και έτσι όπως το βιώνω, έχει απίστευτα χαρακτηριστικά, μοναδικά. Αυτή όλη η ενέργεια, το τοπίο, η αγριάδα. Εγώ ακόμα βλέπω ότι πασχίζουν να διαλύσουν τη Σαντορίνη, να την εξαφανίσουν, αλλά αυτή δεν εξαφανίζεται. Κερδίζει ακόμα το τοπίο, κερδίζει, ακόμα και τώρα κερδίζει. Αλλά είναι πολύ ωριακά στο να σταματήσει, ας πούμε, να κερδίζει το τοπίο. Επομένως, τώρα εμείς πρέπει να εστιάσουμε στο τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να ανακάμψουμε αυτή την πορεία προς τη διάλυση, ας πούμε. Ο σεισμός και η λάβα άλλαξαν την αρχαίγονη μορφολογία του εδάφους και δημιούργησαν ένα νέο landscape, το οποίο από μόνο του είναι μοντέρνο. Η νέα κατάσταση έχει τα χαρακτηριστικά του μοντέρνου. Το αναγκαίο, το ελάχιστο. Ουσιαστικά είναι η βάση που στηρίζει το μοντέρνο. Η αποδόμηση, η αφαιρετικότητα του εδάφους ίσως να έχει επηρεάσει και την αρχιτεκτονική. Το 1933 οι μοντέρνοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα αναζητώντας ένα κόσμο που θα μπορούσε να στηρίξει ακόμα καλύτερα τη δική τους ριζοσπαστική νεωτερικότητα, γιατί θα ήταν ακόμα πιο αληθινός και παντοτινός από τα αρχαία μνημεία, θα ήταν αρχαίγονος. Θα βρισκόταν στην αρχή του κόσμου, σε μια προϊστορία που θα συνοχιζόταν ζωντανή μέχρι το σύγχρονο παρόν. Και αυτό πίστεψαν ότι μπορούν να το βρουν στις Κυκλάδες και μέσα στις Κυκλάδες πάνω απ' όλα στη Σαντορίνη. Ανάμεσα στις σε ξερολιθιές, σε ασβεστωμένα μικρά ξοκλήσια, σε ερείπια, αναζητήσαμε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική που έχει ενταχθεί σοφά στο μέτρο που υποδείκνει ο τόπος. Το μικρό ταπεινό κτίσμα, το άχρονο, βρίσκεται παντού στη Σαντορίνη. Και αυτό ήταν που μας έκανε να το αναζητήσουμε ακόμα στα πιο περίεργα μέρη. Και να πούμε πως αυτό το κτίσμα, το ένα μοντέρνο, μόνο του στο άκρο μιας ξεροληθιάς, είτε μαζί με άλλα να συγκροτεί έναν οικισμό, δίπλα σε τεράστια και επιβλητικά τουριστικά συγκροτήματα πολλές φορές, στέκει ακόμα εκεί για να θυμίζει σε όλους μας το μέτρο και τη σύνεση με την οποία έχτιζαν παλαιότερα σε αυτό το νησί. Αυτή τη σύνεση και αυτό το μέτρο που διατύπωσε αιώνες αργότερα ο μοντερνισμός. Όλη αυτή η διαδικασία μετατοπίζει και το χαρακτήρα του τόπου. Αλλάζουν τα υλικά, αλλάζουν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να καταλάβει τον τόπο και καταλήγει τελικά σε ένα διαφορετικό γεγονός αυτή τη στιγμή. Ενώ ο αρχικός χαρακτήρας, όπως είπαμε, είχε σχέση με το έδαφος και το ίδιο το έδαφος ίσως ήταν το μοντέρνο, και το νέο μοντέρνο του 50 ήρθε και πάτησε πάνω σε αυτό, ναι με νέα υλικά και νέους κατασκευαστικούς τρόπους, διατηρώντας όμως το ύφος και την κλίμακα και αυτή την ελαχιστότητα του τόπου, τώρα βλέπουμε να μετατοπίζεται, να δημιουργείται ένα δεύτερο στρώμα. Και τελικά αυτό που εγώ ένιωσα, ας πούμε, είναι σαν να δημιουργείται μια θεατρική παράσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο νέος χαρακτήρας της Σαντορίνης είναι μια παράσταση.
Και έχει πολλές δουλειές το χειμώνα. Εδώ, στις κακομήρες είναι. Στις κακομήρες. Καλά, δεν απαγορεύεται να χτίζουν εδώ πέρα το χειμώνα. Πρέπει να χτίζουν συνέχεια, να περάσουν το παιδί. Αχ, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Εδώ πρέπει να χτίζουν συνέχεια. Συνέχεια, χτίζονται καινούρια ή κάνουν... Όχι, όχι, συντηρητικά πάνε. Συντηρητικά, κυρίως, ε. Από ένα δωμάτιο κάνουν τέσσερα. Αλήθεια. Εδώ, όχι, εδώ, δεν είναι κανονικά. Παίρνουν άδειες για αυτά κανονικά. Δεν απαγορεύεται να χτίζει την καλδέρα. Όχι. Πάλι καλά που έχει και εδώ δουλειά δηλαδή στην οικοδομή, γιατί... Εδώ και Μύκονο έχει, στον Τελήνη και Μύκονο. Εδώ και Μύκονο. Αυτήν έχει νεκρός. Έχει νεκρός, τελείωσε. Και ο κρασιό τσιμπουριανή από εδώ πάνω. Ποθητίδες, κοντίδες, ουρίκιδοι. Σήμερα που βλέπετε αυτή την οικοδομική δραστηριότητα στη Σαντορίνη και είναι τόσο έντονη, φυσικά για λόγους τουρισμού, και θα μπούμε και στα επιμέρους παρατηρήσεις σας, τόσο για τη γη που κάνετε φοβερές παρατηρήσεις, για το ζήτημα της παράστασης, άλλοι το είπατε παράσταση, άλλοι το είπατε μετατόπιση, νομίζω η Σωτηρία. Το οποίο είχε ενδιαφέρον βέβαια μετατόπιση, όχι αλλαγή, όχι μετασχηματισμός. Μετατόπιση, που είχε μέσα ο τόπος, ας πούμε. Έτσι, αυτή τη λέξη άλλαξε. Όλοι σας λοιπόν μιλήσατε για μια πολύ βαθιά αλλαγή, πιο πολύ από εσάς, σήμερα. Και κάποιοι χρησιμοποιήσατε το θέατρο σαν ένα παράλληλο όχημα για να το καταλάβουμε, σαν δηλαδή το παρασκήνιο και το έργο, την εποχή προετοιμασίας και την παράσταση. Και απλώς εγώ προσθέτω σε αυτή την παρατήρηση ότι μην ξεχνάμε ότι η σκηνή, παρόλο που μιλάει τη ζωή, είναι άδεια, δεν κατοικείται και κάτι τέτοιο κοντεύει να συμβεί, τέλος πάντων, με τις σκηνές της Σαντορίνης. Λείπει πλέον ο κάτοικος ο μόνιμος, έτσι. Δηλαδή έχουμε μία αλληλουχία εποχικών διαδικασιών χωρίς να έχουμε τίποτα μόνιμο. Δηλαδή αν προχωρήσει αυτό, ένας τόπος πεθαίνει, ένας τόπος που δεν κατοικείται πεθαίνει. Εγώ πάντως θέτω σαν κεντρικό προβληματισμό το τι κάνουμε σήμερα σαν αρχιτέκτονες ευαίσθητοι, αρχιτέκτονες που έχουν υπόψη τους την πορεία αυτού του τόπου, που έχουν υπόψη τους αυτό που είπαμε μοντέρνο σαν εγγενές στοιχείο και σαν επιστροφή αντιδάνειο στην εποχή του Δεκαβάλα. Σήμερα, τι καλείται να κάνει κανείς. Thank you.
Σαντορίνη έχετε πάει τώρα τελευταία? Έχω 30 χρόνια να πάω, ή τρόμαξα και την ξαναπεί. Τώρα δηλαδή δεν έχετε δει τι γίνεται με τους Κινέζους? Ούτε θέλω να δω. Δεν υπάρχει πια Σαντορίνη. Η Σαντορίνη ήταν σε πήγαιος παράδεισο. Αν εξαιρέσει κανείς ότι οι άνθρωποι ήσαν φουκαράδες, θα σκεφτεί κανείς ότι τον 19ο αιώνα ήσαν 21.000 οι κάτοικοι της Σαντορίνης και την εποχή της ανοικοδόμησης ήταν 10.000 μόνο. Όταν σκεφτεί κανείς ότι σε ορισμένα από τα ερείπια, τα σεισμόπληκτα, σένα βρήκαμε ένα βιβλίο με τα έργα του Ήψεν και είχε πλάι τα ονόματα των εραστεχνών ηθοποιών που θα παίζαν το έργο. Ήταν ένας τόπος εξαιρετικά καλλιεργημένος και πολιτισμένος. Όχι μόνο στη Σαντορίνη, όλα τα νησιά ήσαν έτσι. Δεν ξέρω την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί εγώ νησιώτης, εγώ είμαι από τη Σίκυρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ στην ανακοδόμηση. Και ήταν και μια πολύ εύκολη κατασκευή, πάρα πολύ εύκολη κατασκευή. Το ορθόλο τον κάναμε τη μια μέρα, την άλλη μέρα τον ξεκαλουπώναμε. Ήταν τέτοιος ο τύπος που με πλήθρες. Πάρα πολύ εύκολη κατασκευή. Τότε σαν νομίζω αρχιτέκτον ο Ντεκαβάλας. Δεν θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά ήταν αυτός. Ήταν μια πολύ ωραία εργασία. Κύριε Γιάκωβε, εδώ μπροστά αυτό είναι από τα αυθεντικά, έτσι, από τα πρώτα. Ναι. Αυτοί οι δύο κατασκευές είναι από τις πρώτες πόλεις. Σήμερα που θα είχατε τη δυνατότητα να έχετε και ξύλο και σίδερο και τσιμέντο και τα πάντα στη Σαντορίνη, θα φτιάχνατε πάλι θόλους? Δηλαδή η συζήτηση είναι πρέπει ντε και καλά να κάνουμε θόλους, πρέπει ντε και καλά να μοιάζουν σαντορινιά? Όχι βέβαια. Απολύτως όχι. Γύρω στο 1930 ο Έζρα Πάουν θα πει «Make it new». Και με αυτό θα αναφερθεί στην παράδοση που ζητάει μία ανανέωση. Ήπειν είναι η παράδοση και το νιού είναι η ανανέωση. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα από τις δομές που εμείς εξετάσαμε και τις διατάξεις, βρήκαμε ότι μπορεί να μην υπάρχει και τόσο μεγάλη ανανέωση τελικά, απλά κάθε φορά να εκφράζονται με άλλα λόγια οι ίδιες δομές. Άρα μιλάμε για μεταφράσεις στις δομές. Είναι ένα κτίριο του 58 και ότι τότε τουλάχιστον όπως μας λένε χτιζότανε με άμμο θαλάσσης και νερό θαλάσσης, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σημεία που δείχνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Χωρίσαμε για το έργο του Ντεκαβάλα σε χτιστό και άχτιστο. Στο άχτιστο μελετήσαμε πάρα πολύ τα δρομάκια που υπάρχουν, καθώς και οι βασικές χαράξεις που αυτός έχει ορίσει. Τα δρομάκια αναφέρονται πάρα πολύ στην κλίμακα του ανθρώπου. Τούτο είναι μετά που γίνει ο σεισμός θα κάνουμε τούτο. Α, ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Άφησε τα χέρια σου, αν μπορείς, να ταξιδέψουν εδώ στην κόχη του καιρού με το καράβι που άγγιξε τον ορίζοντα. Όταν ο κύβος χτύπησε την πλάκα, όταν η λόγχη χτύπησε το θώρακα, όταν το μάτι γνώρισε τον ξένο και στέγνωσε η αγάπη μέσα σε τρύπιες ψυχές. Όταν κοιτάζεις γύρω σου και βρίσκεις κύκλο τα πόδια θερισμένα, κύκλο τα χέρια πεθαμένα, κύκλο τα μάτια σκοτεινά. Όταν δε μένει πια ούτε να διαλέξεις το θάνατο που γύρευες δικό σου, ακούγοντας μια κραυγή, ακόμη και του λύκου την κραυγή, το δίκιο σου. Άφησε τα χέρια σου αν μπορείς να ταξιδέψουν. Ξεκόλλησε από τον άπιστο καιρό και βούλιαξε. Βουλιάζει όποιος σηκώνει τις μεγάλες πέτρες.
Εγώ γύρισα στις 6.30 στο γραφείο, στο διαμέρισμά μου στη Νέα Υόρκη. Γέμιζα την πανιέρα νερό. Έμενα μισή ώρα μέσα στο νερό για να συνέλθω από το στρέιν, από την κόπεση. Εδώ ήρθα μια ζωή. Θαύμα. Είμαστε στον επίγειο παράδεισο. Τρινοκομείο, όλα τα στραβάτα κάνουμε, αλλά είναι πολύ ωραία. Ένα μέρος που η φύση αποτελεί τον αρχιτέκτονα, ας πούμε, αυτού του τοπίου είναι η παραλία της Βλιχάτας και καθώς περιηγηθήκαμε είδαμε μια έντονη πλαστικότητα στις μορφές. Είναι έντονο το αποτύπωμα στα βράχια, διακρίνουμε διάφορα pattern κάθε φορά, δηλαδή άλλοτε έχει έντονες τρύπες, άλλοτε μικρά μικρές γραμμές. Όμως η φύση χρησιμοποιώντας ως εργαλεία τον άνεμο, την βροχή και τις καιρικές συνθήκες κατάφερε να σμιλέψει αυτό το βράχο και να δημιουργήσει το δικό της έργο τέχνης.